Τα αεροπλάνα καλύφθηκαν από ένα παχύ λευκό στρώμα χιονιού και πάγωσαν στον αεροδιάδρομο. Η χιονοθύελλα, στο κατά τα άλλα συνηθισμένο από τις χαμηλές θερμοκρασίες Μόναχο, παρέλυσε ολόκληρη την πόλη. Από χθες, πάνω από 760 πτήσεις ακυρώθηκαν ή άλλαξαν δρομολόγιο, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρηθούν, παραμένοντας για 2-24 ώρα μέσα στο αεροδρόμιο, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες. More than 40 centimeters of snow falling overnight Friday into Saturday. These pictures are from the city of Munich, where residents were advised to stay at home for their own safety. Προβλήματα προκλήθηκαν και στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, όπου προσγειώθηκαν τελικά πολλές από τις πτήσεις, οι οποίες είχαν αρχικό προορισμό το Μόναχο. Und man sollte sich von zu Hause auch wirklich nicht wegbewegen. Auch ich habe noch eine Aufgabe, denn mein Sohn muss heute noch zu seiner Mama. Und das, meine lieben Freunde, ist mein Auto. Das muss ich jetzt gleich irgendwie wegbewegt bekommen. Πρόκειται για ρεκόρ χιονόπτωσης από το 1933. Τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί κυρίως στη νότια και ανατολική Βαυαρία. Συνεχίστηκαν οι διακοπές ρεύματος, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έχασαν τον έλεγχο του αυτοκινήτου τους στο γλιστερό οδόστρωμα. Also Chaos, wenn man was vorhat, Auto oder Zug oder Flug, das ist natürlich schlimm. Persönlich finde ich es herrlich, dass es endlich mal wieder richtig schneit, muss ich gestehen. Προβλήματα υπάρχουν και στους σιδηροδρόμους λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού στις γραμμές ή λόγω των πεσμένων δέντρων. Σε πολλά σημεία έχουν επίσης κοπεί τα καλώδια ηλεκτροδότησης των γραμμών. Η κατάσταση δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί πριν το απόγευμα της Δευτέρας. Σοβαρός κίνδυνος χιόνος στιβάδων υπάρχει και στις ορεινές περιοχές της Δυτικής Αυστρίας σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.